Μαρία Πολίζου, η οποία είναι πανελληνιονίκης και βαλκανιονίκης, πρώην διευθύντρια του Μουσείου Μαραθώνου Δρόμου και πρέσβυρα του ελληνικού αθλητισμού. Η κυρία Πολίζου είναι η μοναδική γυναίκα από την αρχαιότητα μέχρι σήμερα που κατάφερε να επαναλάβει τον φοιτητήριο άθλο. Η πρώτη Ελληνίδα μεγάλων αποστάσεων που συμμετείχε σε Ολυμπιακούς Αγώνες. Όπως θα δούμε και στη συνέχεια, νομίζω ότι θα συμφωνήσετε μαζί μου ότι η κυρία Πολίζου είναι ο ορισμός αυτού που ονομάζουμε μεγαλείο ψυχής. Πριν την καλέσω στη σκηνή, θα δούμε μαζί ένα σύντομο βίντεο για την αναβίωση του άθλου Φιλιππίδη από τη Μαρία Πολίζου το 2010. Και σας προκαλώ να μην δακρύσετε στο βίντεο. Λεγόμουν ολόκληρο και ενώ ένιωθα σαν να έχει γίνει μια μάζα. Το
όνειρά σου. Θα πετύχεις.
μένω σαν ακόμα μέσα στην ψυχή μου, είναι μέσα μου. Ευχαριστώ.
Ευχαριστώ βεβαίω την κυρία Παπακώστα για την πρόσκληση. Πάνω απ' όλα την ομοσύνη. Καταλάβαμε λοιπόν ότι τίποτα δεν είναι ακατόρθωτο. Όταν οραματίζεσαι, τότε πραγματοποιείς. Όταν ήμουν λοιπόν μικρή, πριν λίγες μέρες, μου ζήτησε ένας δημοσιογράφος να κάνω μια μικρή αναδρομή της πορείας μου και μέσα λοιπόν σε κάποια αποκόμματα εφημερίδες που είχα εδώ και πολλά χρόνια που τρέχω, βρήκα ένα λοιπόν δημοσίευμα το οποίο σε μια συνέντευξη ενός δημοσιογράφου με είχε ερωτήσει στα 15 μου περίπου. Μαρία, τι θέλεις να πετύχεις? Έτσι, η απάντησή μου λοιπόν της 15χρονης τότε Μαρίας ήταν ελπίζω να τρέχω και να προπονούμε και κάποτε να τρέξω μαραθώνιο και το 1996 να τρέξω στους Ολυμπιακούς Αγώνες. Εύχομαι να γίνει στην Ελλάδα. Ο δημοσιογράφος αμέσως μετά γράφει ότι αυτό το κορίτσι λέει κάποια πράγματα σαν να πρόκειται να τα υλοποιήσει την επόμενη χρονιά και όχι έπειτα από 11 χρόνια. Ήταν το πιστεύω μου σε όλα αυτά. Από τότε βέβαια για να πετύχεις, για να περάσουν αυτά τα 11 χρόνια και να συνεχιστεί, πέρασαν πάρα πολλά ακόμα. Ποτέ δεν είσαι. Θα περάσεις πολλά στη ζωή σου για να βγει ο μεγάλος άθλος. Και αυτός ο άθλος εδώ δεν ήρθε έτσι απλά. Διανύοντας πάρα πολλούς μαραθώνιους στη ζωή μου και τους συγκεκριμένους, το μαραθώνιο ουσιαστικά δηλαδή, 42.195 μέτρα, ουσιαστικά έπρεπε να μαζέψω όλα τα θετικά και τα αρνητικά από όλους τους μαραθώνιους, αλλά και από όλη τη ζωή μου, για να μπορέσω να τα ενώσω, να πάρω τη δύναμη για να βγει αυτός ο άθλος. Όλοι αυτοί οι άθλοι που όλοι διανύουμε στη διάρκεια της ζωής μας, δεν βγαίνουν από τη μία στιγμή στην άλλη. Πρέπει να τα ενώσεις τα κομμάτια σου. Πρέπει να βρεις ανθρώπους να είναι από κάτω σου, να σε υποστηρίξουν. Πρέπει κυρίως εσύ όμως να υποστηρίζεις τον ίδιο σου τον εαυτό. Και αν πολλές φορές, ξέρετε, το μεγαλύτερο πρόβλημα ενός ανθρώπου, το οποίο το ζούμε, όλοι μας το έχουμε, είναι το μυαλό μας. Εκεί είναι το πρόβλημά μας. Είναι στον τρόπο που βλέπουμε καθημερινά τα πράγματα. Όταν τα βλέπεις τα πράγματα έτσι προς τα ψηλά, τότε δεν θα τα φτάσεις. Ποτέ. Γι' αυτό λοιπόν, πολλές φορές στην πορεία όλων αυτών των χρονών, να σας πω λοιπόν ότι έχω διανύσει περίπου γύρω στα 280.000 χιλιόμετρα. Θέλω κάποτε, 12χρονη, είχα τρέξει στα πρώτα μου 4 χιλιόμετρα στο στάδιο και γυρνούσα στη γειτονιά και έλεγα έτρεξα 4.000 μέτρα σε όλους. Τελικά αυτά έχουν γίνει άπειρα χιλιόμετρα. Πρέπει να σας πω όμως κάποια πράγματα που κατάλαβα και τώρα πια πιο μεγάλη στη ζωή μου άρχισα να τα βάζω κάτω και να μπορώ να παίρνω από αυτά τα κομμάτια και να τα χρησιμοποιώ όταν είμαι έτοιμη για να προχωρήσω σε νέους στόχους και οράματα και ιδέες που έχω στη ζωή μου, γιατί ποτέ δεν σταματάει ο άνθρωπος, αλλήμον αν σταματούσαμε. Οι επιθυμίες λοιπόν και τα όνειρα είναι αυτά που μας πρόγουν μπροστά. Ο φόβος και οι υπεκφυγές μας μας πρόγουν πάντα μπροστά πίσω. Ο φόβος είναι θαυμάσιος υπηρέτης, αλλά φοβερός αφέντης. Για να πάρω αυτή την απόφαση λοιπόν να κάνω τη διαδρομή του μεροδρόμου Φιδιπίδη, γιατί να κάνω δηλαδή ουσιαστικά να διανύσω αυτά 524 χιλιόμετρα. Δεν είχα κάνει ποτέ απόσταση, το λέω και μέσα, περισσότερο από ένα μαραθώνιο, περισσότερο από 42 χιλιόμετρα δεν είχα κάνει στη ζωή ποτέ. Και από 42.000 μέτρα πήγα στα 524 χιλιόμετρα. Δεν ήξερα πώς να το κάνω, απλώς είπα θα το κάνω. Πρέπει να ξέρετε όμως ότι για να πάρθει μια τέτοια απόφαση δεν ήταν εύκολη ιστορία και αυτό διότι όταν είσαι μητέρα, όταν η ζωή είναι πάρα πολύ όμορφη, δεν τα διανύεις εύκολα τα πράγματα και πόσο μάλλον κάτι που ουσιαστικά εγώ επέβαλα στον εαυτό μου για κάποιους λόγους, για μια μεγάλη ιδέα. Έτσι λοιπόν πολλές φορές πήγα μπρος και πίσω, πολλές φορές προσπάθησα στην άκρη να το βάλω, το μεγάλο όραμα και το μεγάλο στόχο, φτάνει να μην το κάνω. Όμως ουσιαστικά η συνείδησή μου ήταν αυτή. Κάθε μέρα έλεγε τι θα κάνεις με αυτό, θα το κάνεις. Ήξερα ότι στο τέλος, αν δεν το έκανα, είναι αυτό που το ξέρεις εσύ και επιβραβεύεις ή όχι τον εαυτό σου. Που λες, δεν το έκανα, δίλιασα τελικά, προχώρα. Και κάποια στιγμή βεβαίως πήρα την απόφαση. Αυτή η απόφαση βεβαίως
για να βγουν κάποιοι μεγάλοι άθροι, είτε είναι αυτός ο συγκεκριμένος δρόμος, είτε είναι οποιοδήποτε άθλος και ώρα να έχετε βάλει στη ζωή σας, σημαίνει ότι θα πρέπει να έχετε ένα πλήρο συγχρονισμό μεταξύ του πνεύματος, του σώματος και της ψυχής. Είναι σίγουρο. Όταν υπάρχει μια ισορροπία σε όλα αυτά, είναι σίγουρο ότι θα κατευθυνθείτε μπρος στο στόχο. Ο στόχος. Τι είναι ο στόχος. Αυτό είναι το πιο σημαντικό. Στην πορεία όλο αυτό το χρόνο προσπαθούσα να είμαι στο στόχο. Ποιος είναι ο στόχος. Είναι ο μακρύς ο στόχος. Ενδιάμεσα όμως υπήρχαν άλλα πράγματα τα οποία έπρεπε να διανύσω. Επιμέρους στόχους που οι οποίοι σιγά σιγά πρέπει να τους πετύχεις, πρέπει να τους κατακτήσεις για να φτάσεις. Δεν μπορεί να κάνεις ένα άλμο μεγάλο. Δεν γίνεται, δεν το φτάσεις ποτέ. Θέλει μικρούς μικρούς στόχους καθημερινούς μέχρι να φτάσεις στο μεγάλο άλμο. Έτσι λοιπόν είναι πολύ σημαντικό. Να δημιουργείς λοιπόν μια σειρά από πολλά μικρά επιτεύγματα σε όλη αυτή τη διαδικασία, σε όλη τη διαδρομή. Αν εστιάζεις λοιπόν μόνο στο τέρμα, τότε ο τελικός στόχος μπορεί να μην έρθει ποτέ. Βασικό, ο ενθουσιασμός είναι αυτός που θέτει τα πράγματα στην κίνηση. Όταν ξεκίνησα το φοιτητήριο, ήμουν τόσο χαρούμενη, μα τόσο ευτυχισμένη. Πήγα να κάνω την Αθήνα στη Σπάρτη με 38 βαθμούς Κελσίου και ήμουν πάω στη Σπάρτη και έρχομαι. Μα τέλεια, μιλάμε καταπληκτικά. Ενθουσιασμός, χαρά, να το έχεις δηλαδή. Να είσαι ευτυχισμένο σου πάνω να το κάνει αυτό το πράγμα. Ό,τι και αν είναι. Αυτό θα σε βάλει, θα σου δημιουργήσει μια ψυχική ανάταση τόσο πολύ μεγάλη που δεν θα βλέπει τίποτα. Κανένα εμπόδιο δεν θα υπάρχει μπροστά σου. Μόνο στόχο. Από εκεί και πέρα, βεβαίω θα τα διανύσει όλα. Θα τα δει και όλα. Είναι σίγουρο, θα πέσει, θα σηκωθεί. Δηλυποθυμούσα, σηκωνόμουνα, δεν μπορούσα τα πόδια μέσα στα παπούτσια. Είχα πυρετό, δεν μπορούσα να πάω, δεν λειτουργούσα τα νεφρά μου. Δεν υπή, όλα τα πέρασε. Ένα πράγμα που είχα στο μυαλό μου, θα φτάσω στη Σπάρτη, στο Δήμο του Μαραθώνα, είχα με σώμα και ψυχή, είτε μόνο με ψυχή. Δεν ήξερα πώς θα το κάνω. Εγώ ήξερα ότι απλώς θα το κάνω. Τελείωσε. Όταν το μυαλό λοιπόν είναι 100% θετικό σε αυτό που έχουμε βάλει στόχο, όταν καμία αρνητική ενέργεια δεν περνάει από μέσα σου, καμία αρνητική σκέψη αριστερά-δεξιά, όλοι λέγανε σταματήστε, θα πεθάνει, δεν υπάρχει, δεν. Τα άκουγα και δεν τα άκουγα. Έβλεπα και δεν έβλεπα. Ένα πράγμα έβλεπα εγώ, το στόχο. Τέλος. Εκεί. Να με βλέπω να προσκυνάω στον τοίχο του Μαραθώνα. Δεν άκουγα κανένα. Δεν ήθελα να ακούσω κανένα. Όποιος, τηλέφωνο, τίποτα. Κανένα. Το μόνο που άκουγα, μπορώ να σας το πω, ήταν η κόρη μου η αγάπη, η οποία τότε ήταν 9 χρονών. Και μπορώ να σας πω ότι τα παιδιά είναι τόσο πολύ ελεύθερα στο πνεύμα, δεν φοβούνται, δεν λένε, είναι θετικά. Λένε, ναι, μαμά, προχώρα. Και όταν τη ρώτησα να το κάνω, παιδί μου, Μου λέει, ναι, μαμά, θα το κάνει. Άλλωστε, τρέχει, θα το κάνει. Ωραία, λέω, θα μετράμε χιλιόμετρα. Άλλα 300 έχω, άλλα 200, άντε, μαμά, τελειώνει. Τα παιδιά είναι τελείως διαφορετικά. Ακούστε πολλές φορές τα παιδιά αυτά που έχουν να πω. Ένα από αυτό λοιπόν που κάνω κάθε μέρα και σας το μεταφέρω είναι κάθε μέρα, κάθε πρωί που ξυπνώ, χαμογελάω. Το χαμόγελο, και δεν τα λέμε χαμογελάω, δεν μιλάμε χαζογελάω, μιλάμε χαμογελάω πλατιά. Πλατιά. Λέω ευχαριστώ στη ζωή. Κάθε μέρα λοιπόν όταν βγαίνω από το σπίτι μου, λέω ευχαριστώ ζωή. Δεν ξέρω τι θα μου επιφυλάξει, και τα καλά και τα κακά. Όμως το λέω και το εννοώ, η ευγνωμοσύνη, το ευχαριστώ, το χαμόγελο πρέπει να είναι πλατή, πρέπει να είναι μεγάλο, πρέπει να το μεταφέρεις, πρέπει τα μάτια σου να λάβουν, πρέπει να είσαι έτσι. Συνέχεια. Γιατί όλα αυτά, γιατί έχεις πάντα ενθουσιασμό για τη δουλειά που πρέπει να κάνεις, για τους ανθρώπους που θα συναντήσεις. Όταν είσαι ανοιχτός, έχεις ανοιχτό μυαλό, ανοιχτούς ορίζοντες, χαμόγελο, τότε θα έρθουν πράγματα, θα βρεις τον τρόπο να τα πετύχεις αυτά. Εγώ δεν ήξερα πώς θα τα πετύχω τα πράγματα και στην πορεία μου, Ολυμπιακούς Αγώνες, παγκόσμια, πάντα υπήρχαν προβλήματα. Ποτέ. Ο δρόμος προς την κορυφή ποτέ δεν είναι ρόδινος, ούτε στρωμένος με τριαντάφυλλα. Πιστέψτε με. Γιατί κάποιοι θέλουν να στο σταματήσουν ή οτιδήποτε. Μένεις όμως στο στόχο και προχωράς. Πολλές φορές λοιπόν για να κατεβάσω τα πράγματα στο μυαλό μου, γιατί όλα είναι θέμα μυαλού τελικά. Δεν λέω, α, είναι εύκολο αυτό. Δεν λέω έτσι. Λέω είναι πανεύκολο. Όταν το πεις, ακόμα και τη λέξη να την πεις, να τολμήσεις να την πεις στον ίδιο σου εαυτό, αυτό είναι νίκη. Είναι το πρώτο βήμα για να πετύχεις. Λες,
Α, εύκολο, πανεύκολο. Α, θα το κάνω. Έχω τραυματίσει τον οποίο πάνε να κάνουν τον πρώτο του μαραθώνιο τώρα την Κυριακή που έχω να τρέξουν. Και πώ θα το κάνω, τι πω. Εύκολο, πανεύκολο, πανεύκολο. Πιστέψτε το, να το καταλάβετε. Κάθε νέα πρόκληση λοιπόν στη ζωή μας, να χαιρόμαστε. Γιατί μας βγάζει από μέσα μας ό,τι έχουμε κρυμμένο και όσες δυνάμεις υπάρχουν που είναι ανεκμετάλλευτες. Ήρθαμε στη ζωή για να τα πάρουμε όλα, να τα ζήσουμε όλα, να προχωρήσουμε σε όλα. Έτσι λοιπόν κάθε νέα πρόκληση που έρχεται στη ζωή σας είναι ουσιαστικά είναι ένα είδος μοίησης προς κάτι ανώτερο. Σε όλα τα επίπεδα, πνευματικό, σωματικό, ψυχικό. Παντού προχωράμε. Αυτή η εξέλιξη ουσιαστικά είναι που θα μεταφερθεί στους ανθρώπους μας, στην οικογένειά μας, στην κοινωνία, στο χώρο που εργαζόμαστε. Όλοι θα πάρουν από μας. Όλοι θα πάρουν κάτι. Και ουσιαστικά ένα μικρό κομμάτι να αλλάξουμε του ανθρώπου που εργάζεται για μας μέσα στην εταιρεία, σκεφτείτε το, ουσιαστικά όλο αυτό μαζί θα σηκώσει μια εταιρεία. Πολλές φορές η ενότητα θεωρώ ότι είναι το πιο σημαντικό για να πετύχουμε. Προσωπικά στην ομάδα, έχω μια ομάδα, το Marathon Team Greece, που έχει πάρα πολλού δρομεί. Ανάμεσά τη υπάρχει και μια κυρία που δεν ήξερα ότι θα είναι εδώ πέρα, που ετοιμάζεται να κάνει και το πρώτο τη μαραθώνιο. Λοιπόν, η οποία την ομάδα μου την έχω ονομάσει My Family, My Team. Ουσιαστικά είναι μια ομάδα η οποία την αγαπώ πολύ. Θέλω ένα κομματάκι να αλλάξω από τον κάθε άνθρωπο. Είναι για μένα έργο ζωής. Αυτό όμως ουσιαστικά αλλάζει και τους ίδιους τους ανθρώπους, τους βελτιώνει. Όταν δίνεις κατά αυτόν τον τρόπο, τότε ο άλλος θέλει να δώσει κι αυτός. Πρέπει να είμαστε πάρα πολύ ανοιχτοί. Πιστεύω λοιπόν και θεωρώ η λέξη ευγνωμοσύνη, ευχαριστώ, το χαμόγελο, η προσπάθεια, η θετική σκέψη, το όραμα, η ενότητα, το να βλέπεις τον άλλον μέσα, όλοι διανύουμε έναν μαραθώνιο, τελείως. Όλοι έχουμε μια ιστορία πίσω μας. Όλοι κάτι θέλουμε να πετύχουμε. Όλοι από κάπου πνευόμαστε. Όλοι έχουμε κάποια παιδικά βιώματα, θετικά, αρνητικά, όλοι κάτι έχουμε. Όλοι πρέπει να σεβαστούμε το Γολγοθά που περνάει ο καθένας, που μπορεί να μην το ξέρουμε, αλλά ακόμα και αυτό πρέπει να το σεβαστούμε. Είναι πολύ σημαντικό η αναγνώριση. Θεωρώ πολύ σημαντικό να αναγνωρίζω τους ανθρώπους που κάνουν κάτι, πρόσφεραν κάτι, με βοήθησαν κάπου, αλλά να το κάνω. Και όταν λέμε οτιδήποτε λέω αυτή τη στιγμή, εννοώ ότι το κάνω με την ψυχή μου. Έχει μεγάλη σημασία κάθε τι που κάνω, να το κάνω με την ψυχή μου. Όχι να λέω μια λέξη ευχαριστώ, να το λέω και να το ευχαριστιέμαι και να το ευχαριστιέμαι και εγώ και ο άλλος που το ακούει. Έτσι λοιπόν, σας ευχαριστώ από καρδιά σήμερα που με ακούσατε και για την πρόσκληση. Καλή επιτυχία σε όλους.